οποία μας γράφει η Λεμόντ και αντιστοιχούν σε κάποια αποτελέσματα μιας ερευνητικής ομάδας Γάλλων, δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι μια γενική εκτίμηση βασισμένη κυρίως σε ιστορικά δεδομένα. Και μας λέει ότι οι περιοχές του ελλαδικού χώρου της Τουρκίας και της Ιταλίας έχουν ένα πολύ μεγάλο σεισμικό δυναμικό. Αυτό το ξέρουμε. Τώρα για την Ελλάδα να κάνει 9 ρίχτερ, αυτό αποκλείεται. Δεν έχει κάνει ποτέ 9 ρίχτερ. Επομένως δεν θα βλέπω εγώ ότι αυτή η ανακοίνωση είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας τρομοκρατήσει. Απλώς μας δίνει ένα γενικότερο πλαίσιο της σεισμικότητας της Ανατολικής Μεσογείου. Τώρα εγώ θα μιλήσω για την Ελλάδα όμως από άλλο μετερίζει. Θα πω ότι έχουμε αρκετό καιρό να, έχουμε ένα ισχυρό σεισμό στην Ελλάδα. Αν εξαιρέσουμε πρόσφατα αυτό που έγινε στη Λαμία, αυτή η ακολουθία που εξελίσσεται. Εγώ πιστεύω ότι ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί εκεί το φαινόμενο. Επομένως είναι πολύ πιθανό τα μεγάλα ποσοστά σεισμικής ενέργειας που έχουν συσσωρευτεί στην περιοχή του ελλαδικού χώρου κάποια στιγμή και ίσως και μέσα στο 2013. Το έχω πει πολλές φορές αυτό το πράγμα. Να έχουμε κάποιο μέτριο γεγονός ή κάποιο σχετικά μεγάλο γεγονός. Και πάλι αν γίνει κάτι τέτοιο, αυτό μπορεί, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα στη θάλασσα. Επομένως να μην επηρεάσει κόσμο. Αλλά το πρόβλημα είναι άλλο. Είναι ότι τα τελευταία δύο χρόνια στα πλαίσια της δίθεν μνημονιακής πολιτικής έχουμε σταματήσει καθόλου την αντισημική πολιτική. Έχουμε καταλήψει τελείως τη χώρα αντισημικά την τύχη της. Έχουμε κάνει εγκλήματα όσον αφορά τη στατικότητα των σχολείων, των έλεγχων των δημοσίων κτηρίων. Επομένως εγώ πιστεύω ότι και ένας μετρίου μεγέθους σεισμός να γίνει και να είναι κοντά σε κάποιο πολεοδομικό συγκρότημα, μπορεί να έχουμε και θύματα. Αυτό είναι το πρόβλημα, αυτό είναι το διατάφτα και όχι το τι λένε οι Γάλλοι σε αυτή την έρευνα, η οποία τολμίζω και πάλι είναι μια έρευνα βασισμένη σε ιστορικά στοιχεία.